Και βλέπουμε έχουν ξεκινήσει τα picks και τα bands. Βέβαια. Εδώ και κάμποση ώρα. Έχουμε από τη μεριά των Super Hot Crew τα Banara Nekasa, την Renekton και Caitlyn. Από τη μεριά πάλι των Copenhagen Wolves. Για να τα δούμε λίγο καλύτερα. Τώρα, τέλεια. Λοιπόν, έχουμε τα bands, όπως είπαμε, Κάσαντιν. Εντάξει, είδαμε κάποια παιχνίδια χθες τα οποία αφήσανε τον Κάσαντιν να παιχτεί και είδαμε την πραγματική του δύναμη. Renekton, βέβαια, είναι μια μόνιμη επιλογή στο solo top και πολύ δυνατός, δύσκολα χάνει lane εκτός παιχνιδιού όμως. Το ίδιο και η Caitlyn. Caitlyn, η οποία είναι ένα από τα πολύ πολύ δυνατά pick για τον Forgiven. Copenhagen Wolves, από την άλλη μεριά, έχουν επιλέξει να διώξουν ένα thresh. Ένα thresh που είναι η αλήθεια ότι δεν έχουμε δει τον Unlimited να παίζει καθόλου, νομίζω. Ναι, δυστυχώς δεν τον έχουμε δει ούτε μία φορά. Δεν ξέρουμε καν πώς θα μπορέσει να είναι σε αυτό το ρόλο. Ισχύει. Pantheon είναι η επόμενη επιλογή. Pantheon που είναι χαρακτηριστικό pick για την Super Hot Crew και Jax φυσικά που είναι το νέο trend. Mm-hmm. Και είναι πάρα πολύ δυνατό pick έτσι όπως έχει αλλάξει το game πλέον. Είναι από τα πολύ δυνατά picks σε top lane. Ισχύει. Με μία ultimate η οποία κάνει φοβερή μαγική ζημιά. Ναι, μπορεί να ταγκάρει και ταυτόχρονα να κόβει όλη την ομάδα άμα έχει φάρει κάποια items πάνω του, είναι αρκετά δυνατό pick. Ακριβώς. Και να περάσουμε στα pick σιγά σιγά. Τα οποία όπου να είναι θα ολοκληρωθούν, για την ακρίβεια ίσως ο Bahot Crew δεν έχουν και πολλές επιλογές ακόμα. Καθώς ο Lucian και η Leona είναι το bot lane τους, ο Moops με τον Gragas θα πάει στο μεσαίο lane. Έχουμε μία Sivana μέχρι στιγμής και περιμένουμε τον Mixa να μας δείξει το τελευταίο, αν κλειδωθεί βέβαια αυτή η Sivana. Πολύ πιθανό να κλειδωθεί βέβαια, είναι λίγο standard pick πλέον. Στην πλευρά πάλι των Copenhagen Wolves έχουμε το κλασικότερο pick του Young Buck. Ακριβώς. Ο οποίος πρέπει να τον αγαπάει αυτόν τον ήρωα. Τον Drandy. Δεν πάει, ναι. Μια Lulu από τον Amazing που λογικά θα τη δούμε mid. Μπορεί να τη δούμε και mid. Μπορεί να τη δούμε και mid και support, ναι, αλλά το πιο πιθανό είναι να τη δούμε mid. Ένα Morgana pick. Απέναντι στη Leona. Ναι, είναι ένα δυνατό pick counter με τη shield καθαρό. Έτσι, σχεδόν σίγουρα λοιπόν θα δούμε Forgiven και Unlimited σε Morgana και Jinx απέναντι σε Leona και Lucian. Ενώ θα κλειδωθεί τελικά αυτή η Sivana, παρόλο που έχουν δει από νωρίς το pick του Trundle. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Εντάξει, δεν θα το έλεγα περίεργο. Εγώ θεωρώ ότι η Sivana ότι είναι πάντα ένα safe pick. Μπορεί να ανταπεξέλθει, να κρατήσει το lane της, να ξεκινάει τη μάχη. Εμένα προσωπικά μου αρέσει τώρα. Είναι πολύ δυνατό το Champion, αλλά είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος μόλις μπαίνει σε Dragon Form έχει πάρα πολύ καλά resistances. Mm-hmm. Τα οποία resistances καλείται ένα Trundle να του τα αφαιρέσει. Και νομίζω ότι από όλα τα tanky, από όλους τους tanky χαρακτήρες που υπάρχουν, η Sivana είναι αυτή που σηκώνει τα περισσότερα resistances από μόνη της. Ναι, ναι, ναι. Επομένως, ο Young Buck θα έχει μια σχετικά εύκολη δουλειά με το targeting. Απλά θα αρπάζει την Sivana. Μπορεί βέβαια να αρπάζει και τη Leona όταν εκείνη ανοίγει το shield. Θα παιχτεί ανάλογα βέβαια και στο πώς θα ξεκινήσει το fight. Αν θα το βολέψει το Young Buck να μπορέσει να κάνει ένα ulti πάνω στη Sivana, γιατί είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Για να δούμε. Και ολοκληρωθήκανε τα picks. Ακριβώς. Τα δύο composition είναι αυτά που βλέπετε αυτή τη στιγμή μπροστά στην οθόνη σας. Βλέπουμε και το τελευταίο pick των Copenhagen Wolves ήταν ο Lee. Κλασικό pick για τον Amazing στο jungle. Έχουμε δει να κάνει φοβερά παιχνίδια με αυτόν τον ήρωα. Να μπορεί να κουβαλάει σε εισαγωγικά τους Copenhagen Wolves στα προηγούμενα games. Να δούμε αν θα μπορέσει και αυτή τη φορά να κάνει το ίδιο. Είναι ένας πάρα πολύ καλός jungler, πόσο μάλλον όταν του αφήνεις τον χαρακτήρα με τον οποίο νιώθει πολύ άνετα και σίγουρα Amazing νιώθει πάρα πολύ άνετα πάνω στο Lee Sin. Δεν ξέρω τι έχουν σκεφτεί ακριβώς οι Super Hot Crew που βλέπουν τους Copenhagen Wolves αυτή τη φορά πιο οργανωμένους όσον αφορά το pick and ban phase απέναντί τους. Ναι, ναι. Διώχνουν καλύτερα targeted τα bans, στέλνουν καλές επιλογές εκτός παιχνιδιού. Έχουν πάρει τη Lulu που είναι δύναμη στο καινούριο meta και έχουν πάρει μια Jinx που είναι η τελευταία, ναι, με επιλογή του Forgiven, αλλά τον έχουμε δει να παίζει πάρα πολύ καλή Jinx. Ναι, δεν νομίζω φυσικά να έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ο Forgiven γενικότερα στο Jinx. Και να πούμε και λίγο τι πιστεύει ο κόσμος παγκοσμίως στο Lolly Sports για το ποια από τις δύο ομάδες θα καταφέρει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Υπέρ των Copenhagen Wolves, 68% πιστεύουν ότι η νίκη ανήκει στους λύκους, 32% του κόσμου θεωρούν ότι οι Super Hot Crew μπορούν ξανά να κερδίσουν τους Copenhagen. Μακάρι να βγουν σωστά, να επαληθευτούν τα προγνωστικά των παιχτών του κόσμου. Και έχουμε μπει πολύ γρήγορα σε αυτό το παιχνίδι και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό το Super Hot Crew ενάντια στους Copenhagen Wolves για το τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς. Φύγαμε στο game. Το παιχνίδι κλασικά θα ξεκινήσει ειρηνικά και για τις δύο ομάδες. Ένα απλό position για θέλω τις να δύο πιστεύω ομάδες. Δηλαδή. Θέλω να πιστεύω γιατί βλέπω κάτι διαφορετικό εδώ. Τέσσερα ναι, μέλη. Οι Copenhagen έχουν πάει λίγο aggressive. Φύγανε τουλάχιστον για αρχή. Τώρα τους βλέπουμε να παίρνουν και αυτή τις θέσεις τους
Ακριβώς. Τελικά δεν θα κάνουν κάτι παράτολμο. Κάτι που έχουμε συνηθίσει σε όλο το LCS να βλέπουμε είναι ότι οι ομάδες στην αρχή δεν ρισκάρουν για κάποιο early invade. Πολύ πολύ σπάνια έχουμε δει τις κινήσεις. Ή θα λέγαμε ότι το να κάνεις πλέον invade είναι λίγο cheesy tact, καθώς και οι παίχτες καλύπτουν πολύ καλά όλες τις πλευρές, αλλά υπάρχουν και αυτά τα trinket wards τα οποία πέφτουν πολύ πολύ νωρίς. Είναι γενικότερα λίγο να κρυθείς τη λεπτομέρεια αν θα σου βγει όχι ένα invade πλέον, οπότε προτιμούν όλοι να έχουν το safe road να ξεκινήσει το παιχνίδι κανονικά, έτσι, σύμφωνα με ένα πλάνο το οποίο έχει κάθε ομάδα και το βλέπουμε έτσι απόλυτες κινήσεις από τους jungler, οι οποίοι ψάχνουν συγκεκριμένα level, συγκεκριμένες ευκαιρίες για να βγουν και να δώσουν παρουσία στο game. Για μία ακόμα φορά θα πω πως οι jungler πλέον έχουν τρομερό ρόλο στο παιχνίδι, τρομερό impact. Δεν είναι τυχαίο που σε όσα games παρακολουθούμε, η νίκη μιας ομάδας εξαρτάται σχεδόν πάντα από την πολύ καλή απόδοση ενός jungler. Ναι, αυτό ισχύει, ειδικά από την αλλαγή στο season 4, οι jungler έχουν γίνει πολύ δυνατοί και πλέον έχουν γίνει λίγο πιο γρήγοροι, λίγο πιο active, μπορεί να κάνουν τη διαφορά στο παιχνίδι, είτε στο early, είτε στο mid, είτε στο late. Έτσι όπως έχει γίνει πλέον. Πολύ καλό guard και στους δύο jungler, οι οποίοι θέλουν να εξασφαλίσουν ότι το root θα βγει ανενόχλητο. Amazing λοιπόν θα δεχτεί βοήθεια από την ομάδα του και θα πάρει αυτό το red buff. Παρακολουθούμε ότι έχει γίνει ένα lane swap εδώ πέρα. Ένα lane swap, όντως, ο Forgiven με τον Unlimited, οι οποίοι συνηθίζουν να πηγαίνουν σε άλλα lanes τώρα τελευταία. Έχουν πάει στο top εναντίον της Sivana. Απλά δεν καταλαβαίνω ακριβώς το pick της Morgana με τη λογική ότι γιατί να το κάνει το counter pick της Leona. Αλλά μου πεις, στα teamfight σίγουρα θα βοηθήσει. Καλά, στα teamfight θα βοηθήσει, αλλά όντως τώρα χάνουν το πλεονέκτημα που θα είχαν στο 2v2. Αν ήταν κανονικά τα lane. Τα κάνουν κάτι τέτοια ακόμα, θα γυρούλουν κάποια lane swap. Ίσως να πιστεύαν ότι η Σούπα Hot θα ήταν εκείνοι οι οποίοι θα κάνανε το swap. Οπότε δοκιμάσανε οι ίδιοι να στείλουν πάνω το bot lane. Είναι μπορεί. Και αυτό αρκετά πιθανό να έχει συμβεί. Οι jungler έχουν ακολουθήσει κανονικά το root τους ο καθένας. Έχουν πάρει και οι δύο το blue τώρα. Ο Amazing έχει ένα μικρό πλεονέκτημα στην ταχύτητα που έχει πάρει τα buffs του. Mm-hmm. Και είναι βέβαια η επιλογή του Root είναι πάρα πολύ λογική, αφού βλέπουμε ότι ξεκίνησε από το Red Buff για να καταλήξει στον bottom lane εκεί που θα χρειαστεί βοήθεια ο Trundle. Πολύ θα δούμε τώρα αν θα κάνει το ίδιο και το Evelynn, το οποίο δεν το βλέπουμε να θέλει να δώσει ιδιαίτερη βοήθεια στο top. Η Sivana ακόμα δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, αν και πουσάρουν οι Copenhagen Wolves αυτή τη στιγμή στο top. Ισχύει ένα Impaler ο οποίο τώρα θα συναντήσει μπροστά τον Amazing, θα τον δει βασικά να μπαίνει στο jungle του και να ετοιμάζεται για κάποιο επικίνδυνο play. Και λογικά όχι, ξεκινάει τα Wraith, τελικά τώρα του βγαίνει ο Impaler, έχει το άκρο και από τα Wraith. Τρώει πολύ ζημιά και από τον Impaler, ο Moops είναι κοντά, χάνει το Q ο Amazing. Πρέπει να μαζευτεί λίγο προς τα πίσω. Έχει κάνει βέβαια κίνηση και ο συμπαίχτη στο Cowtard είναι εκεί με τη Λούλου και του προσφέρει μια εύκολη διαφυγή. Έτσι είδαμε την πρώτη mini action στο παιχνίδι, χωρίς κάτι σημαντικό. Μια μικρή δράση λοιπόν μέσα στο jungle του Impaler, ο οποίος βρίσκεται με μια Evelynn και ήταν πολύ καλό για τους Copenhagen Wolves που είδαν την Evelynn που βρίσκεται και θα την ξαναδούν σε πολύ λίγο. Να το, εδώ θα βρεθεί ο Amazing στο μήνυμα δίπλα στον Impaler, τον βλέπει τώρα κι άλλο ένα fight ανάμεσα στους δύο jungler, Amazing λίγο πιο χαμηλά, αν πιάσει το και όμως είναι σίγουρο, κύλε και ο Impaler κάνει το flash για να κοιτώσει, δεν είναι αρκετό όμως, Amazing παραλίγο και παίρνει το first blood υπέρ των Copenhagen Wolves, επιτέλους, oh my mer, έχει έρθει, κάνει το flash. Με τιμή ο Unlimited γυρνάει, θα του πιάσει το binding, το Q έχει βρει στόχο πάνω στον Mimer, αλλά επιλέγει ο jungler των Copenhagen Wolves να μην κάνει κάποια πολύ παράτολμη κίνηση, λογικό. Και τώρα βλέπουμε το game strong πάρα πολύ ωραία για την αρχή των Copenhagen Wolves. Μπορούν να προχωρήσουν για ένα καλό που στο top, δεν υπάρχει flash ούτε για την Evelynn ούτε για τη Sivana. Και έχουν το πλεονέκτημα τώρα, πιάνει ένα bind, η Morgana θα πιάσει, όχι, δυστυχώς για λίγο δεν θα πιάσει το stun της Jinx. Προσπάθησε να κάνουν ένα semi-stun lock εκεί με την έννοια ότι εντάξει δεν είναι stun σε αυτά, μπορεί να κάνει abilities, αλλά ήταν αρκετά εκεί ίσως. Θα μπορούσε να πεθάνει κιόλας. Άμα είχε πιάσει και το stun, θα μπορούσε να έχει πεθάνει και η Morgana. Ακριβώς. Άπλωσε πάντως τις δαγκάνες πολύ όμορφα ο Forgiven, αλλά όχι στο σημείο που έπρεπε ακριβώς. Mm-hmm. Για να κλείσουν σε συνεργασία με τον Dark Binding του Unlimited ένα στόχο για αρκετή ώρα. Αυτό θα έδινε χρόνο. Έχει και το minigun φυσικά που τον ανεβάζει αρκετά το attack speed. Τον βλέπουμε τώρα να το χρησιμοποιεί απέναντι σε αυτόν τον πύργο ο οποίος δεινοπαθεί και είναι έτοιμος να διαλυθεί πραγματικά. Βουτάει ο Moops μέσα, ο Counter έχει σοβαρότατη πρόβλημα. Δεν μπορεί να φύγει με τίποτα από εκεί. Δυστυχώς ο Impaler είχε κάνει τρομερή κίνηση από πίσω του. Πού να πάει αυτή η δεν είχε και πολλές επιλογές εκεί ο Counter. Βέβαια το θετικό αυτή τη στιγμή είναι ότι οι Copenhagen Wolves θα πάρουν το top tower πολύ γρήγορα σε σχέση με τους Super Hot Crew, οι οποίοι ακόμα δεν νομίζω να έχουν βγάλει και ιδιαίτερη ζημιά στο κάτω tower των λύκων. Ακριβώς Amazing θα κάνει μια κίνηση τώρα στο mid lane, θα ψάξει να βρει το και θα το βρει πάνω στο Moops. Moops που δεν έχει το flash για να φύγει, είναι και χαμηλά, δεν έχει πολύ mana. Amazing συνεχίζει μέσα στον πύργο, άλλο ένα kill το οποίο θα πάει στον jungler των Copenhagen και oh, στερείται το double buff.
Στερείται τον double buff, καλό βέβαια το που πήρε το tower το kill και όχι ο Gragas. Νομίζω ότι έκανε και ένα misplay εκεί ο Lee Sin, θα μπορούσε να το έχει αποφύγει γιατί έχασε λίγη ώρα με το ward και πήγε ένα-δυο hits παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Ισχύει πάντως, ευτυχώς δεν γύρισε να του κάνει ούτε ένα hit και ο Gragas έτσι το kill πήγε στο tower, κάτι δεν έχει καμία σημασία. Τυχερός στην ατυχία του λίγο ο Amazing εκεί πέρα. Έχασε το διπλό buff, αλλά νομίζω ότι το είχε κάνει refresh, όχι νομίζω σίγουρα ότι το είχε κάνει refresh από την Evelyn. Θα μπορούσε να το έχει κρατήσει λίγο ακόμα και να γίνει πάρα πολύ ενοχλητικός, καθώς ο αντίπαλος jungler, δηλαδή ο Impaler, δεν έχει buffs. Δεν έχει κάποιο buff, ναι. Παρ' όλα αυτά, τρελό πλεονέκτημα εκεί πέρα. Αλλά η επιθετικότητα του αποφέρει ένα kill counter. Το μεσαίο λένε για μια ακόμα φορά έχει πρόβλημα με τον Impaler, τον ταλαιπωρεί το ίδιο και ο Moops εκεί θα κάνει το flash αυτή τη φορά και θα γλιτώσει. Πολύ ωραία την ίδια στιγμή που ο Youngback δεν αντέχει άλλο κάτω και χάνει τον πύργο του. Και τώρα λογικά θα δούμε τα shop πάλι να πάνε στα κανονικά τους, λένε οι Copenhagen Wolves. Ένα ακόμα initiate πάνω στη Lulu με ulti του Gragas, βέβαια είναι και ο Amazing για να βοηθήσει την κατάσταση. Δεν θα συνεχίσουν οι Super Hot Crew. Ακριβώς, δεν έχει mana ο Moops και θυμάται τι έγινε πριν από λίγο που δεν είχε mana και τον κυνηγούσε ο Amazing. Γι' αυτό το λόγο δεν ρισκάρουν κάτι παραπάνω. Έχει ένα μικρό πρόβλημα στο μέσο lane ο Counter. Στο mid εκεί δέχεται μια πίεση, αλλά αν δούμε λίγο το farm θα δούμε ότι είναι μπροστά 20 minion από τον αντίπαλό του. Ισχύει και νομίζω πως αρχίζουν να κάνουν και μια κίνηση για να κάνουν κάποιο move για δράκο οι Copenhagen σιγά σιγά. Πολύ πιθανό, καθώς ο Unlimited και ο Amazing είναι στο λιμέρι του δράκου, έχουν ξεκινήσει ήδη και αλλάζουν. Είναι κίνδυνο αν θέλεις τη γνώμη μου εδώ ναι, πέρα. Ειδικά το τώρα. Πήρανε πρέφα πλέον οι Super Hot Crew ότι είναι στο δράκο και θα κάνουν move και ο Gragas και η Evelyn βέβαια έρχεται και ο Counter αυτή τη στιγμή. Ο είναι αρκετή είναι εκεί. Για να δούμε initiation με το mix αμέσα στο λιμέρι του δράκου. Πέφτει ο δράκο χαμηλά, το παίρνει ο Amazing. Είναι χαμηλά ο Amazing όμως και έχει ignite πάνω. Η Impaler πεθαίνει instant, δεν μπορεί να κάνει κάτι μίξα. Και αυτός φαίνεται ότι θα πεθάνει. Τον ακολουθάει το Rocket του Forgiven και του δίνει αυτό το kill. Πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό αυτό που έγινε τώρα για τους Copenhagen Wolves. Και δράκο και δύο kills και πλέον υπάρχει μια διαφορά στα 2,5 χιλιάρικα αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι που πραγματικά τους βγήκε όσο το δυνατόν καλύτερα. Ο Μάιμερ δεν χάνει χρόνο, ορμάει στο jungle του Amazing, βρίσκει αυτό το κόκκινο buff και θέλει να το κλέψει ο Amazing, το καταλαβαίνει. Είναι στα ίδια level με το solo top του Super Hot Crew και αυτό μας δείχνει πόσο τέρας έχει γίνει από πολύ νωρίς το παιχνίδι αυτός ο Lee Sin. My Tai Lee Sin θα μοιράσει πολύ πόνο για να δούμε, έχει κάνει το Q καλά εκεί, αλλά είναι και ο Moops ευτυχώς. Με το smite θα πάρει το red. Με άδεια χέρια η Super Hot Crew και για να και δούμε τώρα που βλέπουμε, θα πιάσει εκεί ο Youngback τη Sivana, θα χαλάσει κατευθείαν το ulti της, δεν θα ρισκάρει κάτι παραπάνω εκεί. Ο Amazing έχει μείνει, ταλαιπωρεί πάρα πολύ όλα τα lanes στον Super Hot. Το μόνο που μένει να δούμε τώρα που τα lanes ήρθαν στα ίσα τους και η Copenhagen είναι κάτω. Ο Forgiven με τον Unlimited απέναντι στον Mr. Alex και τον Mixa. Να δούμε τι θα γίνει και στο bot lane. Τώρα θα δούμε και λίγο ιστορική δράση. Καθώς ο Forgiven και ο Unlimited είναι πολύ γνωστοί για το aggressive gameplay που δίνουν στο bot lane. Και στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα τους βολέψει πάρα πολύ, αφού είναι ήδη αρκετά μπροστά στο παιχνίδι. Είναι αρκετά μπροστά και νομίζω στο επόμενο back θα δούμε καθαρά τη διαφορά μεταξύ τους. Τώρα δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη διαφορά έτσι όπως έχει εξελιχθεί το παιχνίδι. Βέβαια είναι μπροστά ο Forgiven περίπου στα 20 creeps από τον Mr. Alex. Αλλά είναι κάτι σαν default, είναι λες και ξεκινάει το παιχνίδι και ο Forgiven έχει μόνιμα 20 μήνες παραπάνω. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Τι θα γίνει εδώ με τον Moops όμως που δείχνει να πιάνεται, ο Cutter του κάνει το slow, Amazing βιάζεται λίγο. Δυστυχώς δεν έπιασε το Q εκεί πέρα και έχεις παρατηρήσει ότι ο Amazing όποτε ξεκινάει ένα game σωστά μετά πιέζει παντού και βρίσκεται παντού για κάποιο λόγο. Είναι αυτό που πρέπει να κάνουν οι junglers αυτή τη σεζόν, να παίρνουν προβάδισμα, να τα εκμεταλλεύονται όσο περισσότερο μπορούν με πίεση, ακόμα και αν δεν αποφέρουν kills. Για να δούμε όμως εάν θα γίνει κάποιο fight εδώ κάτω, καθώς την Evelyn σίγουρα δεν έχουν δει, το Zenith Blade δεν είναι καλό από τον Mixa. Αλλά παρόλα αυτά ακόμα δεν έχουν δει. Θα παραμείνει η Evelyn, θα κάνει έναν κύκλο λογικά και θα βγει από πίσω για να. Και ναι, εδώ πέρα θα δούμε την Evelyn με το ulti, ο Forgiven θα χαλάσει αμέσως το flash του με shield πάνω από τη Morgana, θα χαλάσει και το barrier τώρα, αλλά. Δεν νομίζω να είναι αρκετό. Πολύ χαμηλά. Έχει έρθει ο Youngback. Ο Youngback έχει έρθει με τον teleport για να γυρίσει λίγο την κατάσταση. Εκεί δύο kills υπέρ των Super Hot Crew. Δεν μπορεί να πάρει κάποιο kill ο Youngback δυστυχώς παραπάνω για να ισοφαρίσει. Ενώ έχουμε ταυτόχρονη κίνηση στο jungle μέσα με τον Amazing να παλεύει με τον Moops. Θα τον πιάσει αυτό το Q. Πρέπει να έχει μάνα για τον body. Θα μου είναι πολύ χαμηλά ήδη. Ο Amazing παίρνει ένα ακόμα kill και είναι σε killing spree. Απίστευτη απόδοση για τον jungler του. Ό,τι χρειάζονται πραγματικά οι Copenhagen Wolves το έχουν βρει στα μάτια του Amazing. Μάλλον στα χέρια του Amazing, στα δάχτυλα, στα καταπληκτικά. Πολύ καλές με το Lee Sin. Για να δούμε, μπαίνουν για τον dive μαζί με τον Youngback. Και για τον dive αυτό ξεκίνησε πάνω στην Evelyn. Βέβαια έφαγε το stun μέσα στο tower. Θα κάνει το shield, θα προλάβει να φύγει. Ευτυχώς δεν θα φάει περισσότερο. Και το rocket από το Forgiven. Τον ανατείναξε πραγματικά μια rocket που ήρθε. Ένα καταπληκτικό ulti ακριβώς πάνω στο κεφάλι της Evelyn, δεν είχε καμία σωτηρία. Headshot κατευθείαν από τον Forgiven. Ανατείναξε πραγματικά τον αντίπαλό του. 3-7 για τους Copenhagen Wolves, οι οποίοι καταφέρνουν
να πάρουν από μια κατάσταση η οποία ξεκίνησε αρνητικά για εκείνους, καταφέρουν να βγάλουν αποτέλεσμα, να βγάλουν result. Και κυρίως το leveling το Amazing είναι καταπληκτικό. Έχει βγει τόσο μπροστά στα level που κοντράρει τα solo lanes. Ισχύει, ισχύει. Ο Amazing αυτή τη στιγμή έχει στρώσει εντελώς το παιχνίδι για τους λύκους. Έχει δώσει χρόνο στον Counter να αναπτυχθεί και αυτός λίγο στο mid. Για να δούμε τώρα θα γίνει. Έχουμε ένα gate στο mid, θα κάνει flash αμέσως η Lulu, δεν θα ρισκάρει κάτι. Έχουμε και το ulti από τον Gragas. Δεν θα πεθάνει όμως η Lulu, έχει κάνει ήδη ulti, έχει κάνει shield. Το sustain το οποίο προσφέρει στον εαυτό το extra health, το απότομο health με shields με την ultimate είναι πάρα πολύ. Κάλτουαρντ δεν ανησυχεί παρόλο που ταλαιπώρησαν δύο άτομα και κατέβηκε και η Σιβάνα από το top. Προσπάθησε και ο Μπούμπς με ό,τι έχει πραγματικά να μπερστάρουν αυτή τη Λούλου, αλλά είναι αδύνατον αυτός ο χαρακτήρας να πεθάνει πραγματικά. Ναι, ειδικά στο early game νομίζω είναι σχεδόν αδύνατον. Και έχουμε δει εντωμεταξύ ότι οι Super Hot Crew έχουν φοκουσάρει αρκετά στο mid lane, έχουν προσπαθήσει 3 με 4 gank στο mid. Αλλά, νομίζω έκαναν χάουλι λίκ εκεί στο jungle και κάτι σημαίνει αυτό. Μουπς πιάνεται πάρα πολύ όμορφα για τη Κοπενχάγεν. Και θα πεθάνει από τον Amazing. Rampage, απίστευτος παίχτης. Ο Amazing με ένα 4-1 αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά τέρας. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Gragas τον έχει φάει τρεις φορές τον έχει φάει. Δεν μπορεί να κάνει πραγματικά τίποτα. Πρέπει να του κατεβάσει τη σκηνή. Πραγματικά έχει κατασκηνώσει ο Amazing εκεί. Κάποιος να τον διώξει. Κάουταρντα. Έχει βοηθηθεί πάρα πολύ όλη η ομάδα των Νίκων βασικά από την πολύ καλή απόδοση του Amazing στην αρχή του παιχνιδιού. Και τώρα έχουμε ένα engage εδώ στο mid με τη Λεώνα. Έκανε το ulti, μπήκε μέσα πάνω στη Λούλου. Η Λούλου θα πεθάνει instant. Πολύ δεν μπορούσε να best. Κάνει κάτι, δεν είχε κανένα cooldown ούτε στα summoners ούτε σε ulti. Δυστυχώς βλέπουμε εδώ τον counter να πεθαίνει. Εν τω μεταξύ ο Forgiven με τον Unlimited κάτω συνεχίζουν το push. Ο Forgiven αυτή τη στιγμή έχει περάσει 40 creeps μπροστά από το αντίπαλο ID. Βλέπουμε ξεκάθαρα πλέον τη διαφορά του. Εξαιρετικό. Το farm για μία ακόμα φορά για τον Έλληνα Marksman. 2-1-2 στο ενεργητικό του μέχρι στιγμής και έχει τον πλαθέρι έτοιμο. Amazing για μία ακόμα φορά. Τον βουτάει, τον μου περνάει από πίσω, θα τον κλωτσίσει, αλλά και προς τα πίσω λογικά ναι. Το βαρέλι έρχεται για να τον διώξει αρκετά μακριά. Ο Amazing θα τον κυνηγήσει σίγουρα. Τον ενοχλούν πάρα πολύ αυτά τα minions εκεί. Και θα πολύ πιάσει όμορφα. Το Q, θα κάνει και το E. Δεν νομίζω όμως να τα καταφέρει γιατί ήρθε την κατάλληλη στιγμή η Evelyn εκεί πέρα για να πάρει το shutdown από τον Amazing και να βοηθήσει και τον Gragas να μην πεθάνει για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι εκεί ο Amazing. Πίστεψε λίγο παραπάνω στις δυνάμεις του. Νομίζω ότι αυτό το wave πραγματικά με τα minions έσωσε ναι, τον ναι, Moops, ναι. Εμπόδιζε συνέχεια τις κινήσεις του Lee Sin, δεν μπορούσε να περάσει κάποιο Q από εκεί. Παρ' όλα αυτά βέβαια μπόρεσε και έπιασε το Q εν τέλει. Μέσα σε 4 creeps ήταν πολύ καλό Q αυτό που έκανε, δεν ήταν αρκετό για να πάρει τον Gragas εκεί πέρα. Η παρέμβαση της Evelyn ήταν καθοριστική και για να τα λέμε όλα 4-3-1 και για τον Impaler έχει κάνει ό,τι μπορεί. Μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε απέναντι σε ένα Lee Sin ο οποίος ήταν τέρας και έγινε τέρας πάνω του για αρχή. Ισχύει, με εκείνο το first blood. Παρ' όλα αυτά έχει καταφέρει 4-3-1, είναι πολύ καλά, είναι και 10 minions μπροστά το φάρμα. Επομένως θέλει προσοχή από τους Copenhagen Wolves γιατί όσο κτίνος και αν είναι ο Amazing αυτή τη στιγμή, το ίδιο ισχύει για τον Impaler. Ισχύει αυτό που λες και τώρα έχει βγει και ο Δράκος και οι Super Hot Crew κάνουν μια κίνηση προς τα εκεί. Για να δούμε, έχουν μαζευτεί. Θα το ξεκινήσουν βέβαια και η Λίκη αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη για το. Για το contest, νομίζω ότι ο Δράκος είναι πλέον. Δεν θα το κάνουν, όχι, το αφήσανε. Ναι, ήταν αρκετά χαμηλά ο Δράκος. Ο Youngback δεν κατάφερε να φτάσει γρήγορα στο σημείο που του πιθανού fight. Επομένως, αφήσανε αυτό το objective. Ίσως και ο ίδιος ο Youngback να έπρεπε να μείνει κατευθείαν να πιέσει, να πάρουν μια απόφαση λίγο νωρίτερα, έτσι ώστε να βγουν. Κάπως, αν όχι μπροστά, να βγουν έτσι όσο πιο κοντά γίνεται, το μπλε είναι αυτή τους η απάντηση. Κάτι είναι και αυτό τουλάχιστον και τώρα βλέπουμε οι Super Hot Crew μειώσανε τη διαφορά στα 3K από τα 4,5 που ήταν λίγο πριν. Κάπως έχει κλείσει και εντάξει, φυσικά οφείλεται αυτό στο 500αρικάκι που δόρισε στην Evelyn ο Amazing. Και το 500αρικάκι που λες και ο Δράκος. Βλέπουμε τους Super Hot Crew αυτή τη στιγμή να κάνουν καλύτερα move στο map και βλέπουμε το Evelyn αυτή τη στιγμή κατεβαίνει πάλι κάτω. Για να δούμε γιατί έχει ξεκινήσει το initiation πάνω στον Unlimited, το ωραίο το ultimate. Θα κρατήσει δύο άτομα εκεί, όχι ούτε το Mr. Alice ούτε το Mixa. Εξαναγκάζει τα flash. Scouter πιάνεται με το flare και θα πεθάνει κατευθείαν ο Impaler, θα πάρει και αυτός killing spree. Unlimited επόμενος, ο οποίος είναι πολύ χαμηλά το flash του, είναι καλό και μάλλον αρκετό για να γλιτώσει. Και για κάποιο λόγο οι Copenhagen Wolves αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να κάνουν τις λάθος επιλογές. Βλέπουμε ένα πολύ καλό comeback από τους Super Hot Crew. Το Evelyn έχει αρχίσει να γίνεται πολύ πιο ενεργητικό σε σχέση με τον Amazing και θα πιάσει και τη Morgana. Βέβαια αλλά δεν είναι. Θα κάνει τίποτα, είναι όλοι εκεί και θα πεθάνει, θα πάρει πίσω τα λεφτά που έδωσε ο Unlimited. Ο Amazing του τα πήρε πίσω ακριβώς. 4-32 λοιπόν χρυσά ακόμα στην τσέπη αυτού του Lee Sin, ο οποίος πραγματικά είναι κίνδυνος θάνατος και βλέπουμε πως και η Σιβάνα έχει προβλήματα. Η Σιβάνα φοβάται υπερβολικά πολύ τον Γιάμπακ αυτή τη στιγμή.
Ο οποίος Γιάνμπακ δεν έχει κάποιο πλεονέκτημα στα creeps, βέβαια έχει το global gold παραπάνω και τα assist και τα kills. Ακριβώς, και μια που μιλάμε γι' αυτό, προλαβαίνουμε λίγο να δούμε τι έχουν φαρμάρει μέχρι στιγμής οι δύο ομάδες. Και ξεκινώντας από το top lane και τη Sivana 122 minions και 102 για τον Γιάνμπακ στο jungle, 62-73 οι δύο jungler. Στο mid υπάρχει μια καλή διαφορά, 84 για τον Gragas, 120 για τη Lulu του Kautart και φυσικά στο bottom lane 127 για τον Lucian, 162 για τον Forgiven. Τα support δεν έχει νόημα να τα αναφέρουμε νομίζω, είναι 3-3 για την ιστορία και μόνο. Και αυτό το μεγάλη διαφορά που βλέπουμε στο mid, εγώ νομίζω ότι στηρίζεται καθαρά στον Amazing, ο οποίος έδωσε τρελό πλεονέκτημα στον Kautart να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο farm και στο early pressure που του δώσανε. Ακριβώς, παρόλα αυτά εγώ θα επιμείνω πως και ο Impaler έχει κάνει εξαιρετική δουλειά, έχει βγάλει το Spirit of the Elder Lizard, έχει φυσικά και cooldown reduction από τις μπότες και είναι από τις πολύ λίγες φορές που βλέπουμε τέτοιες επιλογές στα Inventor και φυσικά σε λίγο θα ολοκληρώσει και το Omen, κάτι που τον κάνει τεράστια δύναμη, κάτι το οποίο μας έλεγε και ο JD LOL πριν για την Evelyn AD κάτω στο Bar of Legends, είναι αυτό ακριβώς ότι μπορεί με το Spirit of the Elder Lizard και μόνο να βγάλει πολύ πολύ damage. Έτσι λοιπόν μπορεί αμέσως μετά να δουλέψει με ένα Omen και να λειτουργήσει και σαν tank. Ισχύει. Τώρα εδώ πέρα βλέπουμε οι Super Hot Crew μαζεύονται προς το mid ή όχι, βλέπουμε, όχι λέω να θα μείνει τελικά. Κάνανε πάντως μια κίνηση προς το mid οι Super Hot Crew. Απ' την άλλη ο Forgiven ανενόχλητος bottom συνέχισε να φαρμάρει. Ακριβώς κάτι που ήθελα τώρα έτσι μου πέρασε στο μυαλό. Έχουμε δει τον Unlimited πάρα πολλές φορές στο LCS να παίζει εκπληκτική Λιώνα και μάλλον η επιλογή της Λιώνα από τη Super Hot Crew του Mixa, δηλαδή η επιλογή, είναι πιο πολύ ίσως για να τη στερήσει από τον Unlimited παρά για, να την, για το κόμπο τους. Είναι μεγάλη πιθανότητα αυτό. Βέβαια πιστεύω ότι ο Unlimited του ταιριάζουν AP supports. Τον έχουμε δει κυρίως με την Annie βέβαια να έχει οργιάσει σε προηγούμενα games. Και τον βλέπουμε γενικότερα σε αυτό το ρόλο του AV support, νομίζω ότι τον βολεύει. Πιο πολύ. Θεωρώ πάντως ότι τη Morgana είναι καλύτερος από ότι με τη Λεώνα. Αν και κάνει πολύ σημαντικά παιχνίδια με τη Λεώνα. Ναι, εγώ έχω δει έτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Λεώνα το Unlimited για την ακρίβεια. Ο Unlimited έχει δώσει παιχνίδια με αυτά τα solo flare που καταφέρνει και βγάζει από πολύ μακριά στο στόχο που πρέπει, τη στιγμή που πρέπει. Και αυτό μετράει σε μια Λεώνα. Για να δούμε λοιπόν αν θα καταφέρουν να κρατήσουν αυτό με το Mixa να μπαίνει να κάνει το ultimate πάνω στον Forgiven. Αμέσως απαντάνε Leak με τα δικά τους. Για να δούμε τα πάντα πάνω στον Mixa που είναι πολύ χαμηλά. Πέφτει κάτω από τον πύργο, πέφτει και ο πύργος εκεί. Μουπς, ούτανε τον Amazing, τους διώχνει μακριά. Για να δούμε αν θα μπορέσει να γλιτώσει. Φαίνεται να μπορεί, τον έχει κάνει τεράστιο η Λούλου και ο Youngback έχει μπει και βαράει τον Mr. Alice. Γυρνάνε αμέσως το focus προς τα πίσω οι Copenhagen Ghouls για να μην κινδυνεύσουν αυτόν τον Mimer που έρχεται από μακριά. Ο οποίος ήθελε πολύ να μπει από πίσω τους, αλλά δεν τον αφήνουν. Πολύ καλή κίνηση για τους Copenhagen Ghouls. Back and forth, αριστουργηματικό από αυτήν την ομάδα. Είδαμε επιτέλους οι Λίκοι ξυπνήσανε, τα παίξαν όλο όπως έπρεπε, κάνανε το push τους, κάνανε το fight τους χωρίς κανένα overextend. Είδαμε ένα Γιάνμπακ ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό move πίσω από τους Super Hot Crew για να κρατήσει τον Lucian και τον Gragas πιο μακριά από, για να μην μπορέσουν να αποτελέσουν κίνδυνο για τους Λίκους. Και τώρα ξανά πίσω στο μεγάλο πλεονέκτημα που είχαν με 5.000 διαφορά σχεδόν. Πολύ πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό αυτό για τους Copenhagen Ghouls, οι οποίοι πάτησαν πόδι εκεί, πήραν αυτό που ήθελαν, πήραν όχι μόνο αυτό που ήθελαν, αλλά στην προσπάθειά τους οι Super Hot να απομακρύνουν την ομάδα των Λίκων, τελικά έδωσαν και κάποια kills που ήταν πολύ καλό αυτό. 3-1 λοιπόν τα Towers μέχρι στιγμής ο απολογισμός και 6-10 στα kill. Η διαφορά δεν είναι τεράστια, δεν είναι όμως και αμεληταία στο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Ισχύει. Και τώρα βλέπουμε οι Λίκοι κάνουν μια κίνηση στο αντίπαλο jungler. Νομίζω όμως ότι έχουμε αρκετό χρόνο για να δούμε και λίγο εκτός από τον gold που μας δείχνει τώρα ο σκηνοθέτης εκεί κατευθείαν από την κολονία να δούμε και τα items τα που items έχουν πλέξει. Ισχύει. Τώρα μόλις το γυρίσει θέλω να μου πεις πώς βλέπεις τα build και από τις δύο ομάδες, αλλά υπάρχει μια μικρή πιθανότητα καθώς σε 10 δευτερόλεπτα βγαίνει ο δράκος να έχουμε fight. Κάνουν και οι δύο ομάδες αυτή τη στιγμή κίνηση για τον δράκο. Πήρε και τον play Lulu αυτή τη στιγμή με τον Kautart. Να δούμε τι θα επιλέξουν να κάνουν αυτή τη φορά οι Λίκοι. Έχει έρθει και ο Γιάνμπακ αυτή τη στιγμή πιο γρήγορα, αν και το βλέπουμε να χάνει χρόνο στο mid. Ναι, πάντως έχουν τραβήξει το δράκο. Έχουν τραβήξει το δράκο και είναι από πίσω τους ο Τράντλε και θα δώσουν το και θα κυνηγήσουν αυτή τη στιγμή με το σπίτι. Amazing. Ο Amazing θα πιάσει και θα φέρει τον Gragas μέσα τους. Πάρα πολύ καλή κίνηση από τον Amazing και συνεχίζει το fight. Θα πεθάνει και η Morgana αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα όμως. Λιώνουν οι Super Hot Crew και συνεχίζει το κυνηγητό για τους Copenhagen Ghouls. Ο Γιάνμπακ έχει δεχτεί πολύ ζημιά, αλλά μαζεύεται πολύ όμορφα. Μίξα θα πέσει από τον Amazing. Εκεί πρέπει να σταματήσουν οι Λίκοι και να γυρίσουν αμέσως για το Global Objective και αυτό θα κάνουν. Πάρα πολύ δυνατό fight από τη μεριά των Λίκων για άλλη μια φορά.
Ο Amazing έκανε ένα καταπληκτικό engage πάνω στον Gragas, δεν έδωσε καμία επιλογή και πέθανε σχεδόν instant. Πήρανε και το δράκο και αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι στα 7.000. Πω, έχουν αναπτύξει μια τεράστια διαφορά πλέον, 21 λεπτά στο παιχνίδι, αρκετά νωρίς, 7.000 γκολ διαφορά. Είναι πάρα πολύ για το Season 4 και για να δούμε λίγο εδώ και ξανά το fight. Εδώ πόσο ωραία έπιασε το Q και σε δευτερόλεπτα το Ward και το ult ήταν καταπληκτικό. Πολύ απλά γρήγορα. Καταπληκτικό engage από τον Amazing. Εδώ αν και ο Moops πρόλαβε να κάνει το ultimate, ήταν αργά. Ήταν αργά. Ο Forgiven έχει πιαστεί στον bottom lane και ο Impaler θα πάρει ένα εύκολο kill από ό,τι φαίνεται πάνω του. Να το δούμε όμως και σε κάποιο replay ίσως. Ένα μικρό overextend φαντάζομαι εκεί πέρα. Για να δούμε λίγο τα items εντωμεταξύ. Έχουμε από την πλευρά του των mid laners για αρχή το Unholy Grail για τον Gragas και Lich Bane κόλλησε, απέναντι. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα και δεν θυμάμαι το όνομα του Ability Power. Του Wand, του Blasting Wand. Του Blasting Wand ισχύει. Ένα Blasting Wand λοιπόν στο inventory, ένα Athens Unholy Grail, ένα Botaga Penetration. Ενώ απέναντι έχουμε δει ένα πιο κλασικό, όχι μάλλον το κλασικό build για τη Lulu με το Lich Bane με μέσα. Με το Lich Bane και το Unholy Grail ναι, είναι αρκετά μπροστά αυτή τη στιγμή η Lulu. Για να μας δείξει ο σκηνοθέτης κάποια στιγμή και για τα υπόλοιπα lanes. Ναι, καλό θα ήταν, καθώς θέλουμε πάρα πολύ να δούμε τι έχουν επιλέξει οι παίχτες να βγάλουν. Μιλάμε για 22 λεπτά στο παιχνίδι και το farm είναι αρκετά καλό. 38.000 gold, Copenhagen Ghouls, τα οποία έχουν επενδύσει. Ο Youngback σε ένα Blade of the Ruined King με στο 1-0-4 που βρίσκεται έχει μια ζώνη για HP και resistance φυσικά θα πάρει την ultimate. Oh, για να δούμε εδώ. Πιάνε το counter, αλλά υπάρχει η shield από τον Unlimited. Δεν θα δούμε κάτι παραπάνω. Θα δώσει και speed, τώρα. Όχι, και τον γυρνάνε τώρα. Το counter, θα τα παίξουν όλα και θα πεθάνουν. Amazing μπαίνει στο fight. Impaler θα πιαστεί από την ουλή με το Unlimited. Για να δούμε αν θα φτάσει η ζημιά του Amazing για να βγάλει κι άλλο kill. Όχι, είναι η απάντηση. Θα σταματήσει έτσι απλά ένα για ένα. Βέβαια το support για το mid lane. Δεν ήταν και τόσο καλό trade. Και τα items τα οποία επέστρεψαν στην οθόνη μας. Να δούμε και τα ID αυτή τη στιγμή στα οποία ο Forgiven έχει τον Bloodthirster και το Static. Και φαντάζομαι ότι πηγαίνει και για το. Συγγνώμη, δεν πρόσεχα ούτε εγώ, γιατί σκεφτόμουν να. Κολλάω πάρα πολύ με τα αντικείμενα. Δεν έχει καμία σημασία. Παρατηρούσα πάρα πολύ αυτό το Malmortius στο inventory του Amazing. Ισχύει, δηλαδή, το βγάλει αρκετά γρήγορα και είχε ακριβώς τη δυνατότητα να το βγάλει, γιατί δίθηκε πάρα πολύ νωρίς ο Amazing και θα τον βοηθήσει ιδιαίτερα, ειδικά με αντιπάλους όπως Evelyn, Sivana και Gragas, οι οποίοι έχουν κατά βάση magic damage. Έχουμε ξαναδεί ποτέ, δεν νομίζω να έχουμε ξαναδεί ποτέ Malmortius jungler, τουλάχιστον τώρα στο LCS. Για μια κόντρα εδώ το Amazing με το Mimer και βλέπουμε ένα Lee Sin να νικάει στο 1v1 μια συμβάνα. Ναι, μια το solo top των αντιπάλων να μπορέσει να το παίζει στο 1v1. Και όχι και πιο solo top, μια συμβάνα που είναι. Καλά, ναι, ισχύει. Είναι πολύ δυνατή και έχει και το σαφαρική μίξα. Πιάνεται και εξαφανίζεται κατευθείαν. Το calling φυσικά δεν είναι αρκετό για να διώξει κανέναν εκεί. Και για να δούμε πώς θα κυνηγήσουν οι Leaky. Πάντως οι Super Hot Crew έχουν βρεθεί από μια μεριά που τους βλέπουν οι Copenhagen εκεί. Amazing είναι κοντά. Αλλά δεν νομίζω δεν να κάνει κάτι. Δεν θα ρισκάρει να κάνει κάτι, ναι, ήταν αρκετά μακριά από τους υπόλοιπους. Θα προτιμήσουν το safe push στο mid tower. Ένα μικρό siege. Ναι, και μπορούν να το κάνουν αυτό. Βλέπω και κάποια σχόλια στο chat. Αν δεν γίνει initiation, που θα γίνει μάλλον από τους συμπαχώτες, καθώς πιέζουν αρκετά, μπαίνει μέσα ο Mimer, θα τον πετάνε στον αέρα κατευθείαν με το Wild Growth, τρέχει προς τα πίσω να κλειτώσει μια συμβάνα που θα λιώσει από το DPS που βγάζει ο Forgiven πολύ μακριά. Το ultimate του Moops δεν θα κάνει τίποτα. Πόσο μάλλον θα φέρει πιο κοντά τους Copenhagen, οι οποίοι μπορεί να επιλέγαν να ορμήξουν κιόλας εκεί, αλλά ευτυχώς δεν το κάνουν. Βλέπουμε έχουν καθαρό μυαλό, δεν θέλουν να ρισκάρουν κάτι παραπάνω. Αμέσως μετά τα ultimate του Moops κάνουν regroup πολύ γρήγορα. Πολύ καλές κινήσεις για τους Copenhagen που τώρα μαζί με το wave τους θα πιέσουν όσο μπορούν από ασφαλή απόσταση, καθώς το explosive cask δεν υπάρχει και φυσικά το binding, το dark binding είναι μια μόνιμη απειλή από τη Morgana του Unlimited και αναγκάζει την Super Hot Crew να μένει λίγο πιο πίσω. Και τώρα βλέπουμε να εγκαταλείπουν το siege που θέλανε να κάνουν. Πήρανε το kill που δεν περιμένανε βέβαια, αλλά δεν κατάφερε να πάρουν τον πύργο που ήθελαν. Πύργο, ναι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι βλέπω κάποια σχόλια στο chat για το farm του Forgiven. Forgiven ο οποίος έχει καταφέρει και έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ πλέον μετά το farm που έβγαλε πριν από 2,5 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Μην ξαπιάνεται. Μην ξαπιάνεται για άλλη μια φορά. Δεν νομίζω βέβαια να γίνει. Oh, τον έπιασε Amazing. Θα τον πιάσει και θα τον φάει. Ασύλληπτο και συνεχίζει ο Amazing με τον Youngback μαζί του. Κλείνει το δρόμο το πυρεαλό φρόστ. Τρέχει ο Moves για να γλιτώσει. Δεν νομίζω να μπορεί. Είναι πολύ το damage double kill στον Amazing. Πάρα πολύ καλή κίνηση για μια ακόμα φορά. Έχω ξαναχωθεί τελείως σε αυτό το game. Ο Amazing πραγματικά έχει. Έχει πιάσει top απόδοση, έχει κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και ακόμα παραπάνω από αυτά που πρέπει να κάνει. Έχει δώσει τρομερό πλεονέκτημα στους λύκους και
Πραγματικά είναι μπράβο το παιδί. Είναι το κρίμα του Impaler, ο οποίος επίσης έχει πάει πολύ καλά, αλλά πώς να συγκριθείς με μια τέτοια απόδοση. Αυτό ακριβώς. Επισκίασε έναν ήδη πάρα πολύ καλό Impaler. Δηλαδή, φαντάσου πόσο καλά έχει παίξει αυτό το Amazing. Και εδώ πέρα είδαμε ένα trade για το δεύτερο tower στο mid από τους Super Hot Crew για να πάρουν το top με τη Sivana. Και έχουμε recall από τους λύκους αυτή τη στιγμή. Ίσως τώρα οι Super Hot Crew να προσπαθήσουν να μείνει push στο mid και αυτοί. Mm-hmm. Και δεν νομίζω ότι θα τους αφήσουν και να το κάνουν εύκολα οι λύκοι. Έχουν αρχίσει να κάνουν move προς το mid. Ακριβώς είναι βέβαια. Το tower βέβαια πολύ είναι χαμηλά. Πολύ πεσμένο και δεν θα προλάβουν να κάνουν κάτι, θα πέσει. Παρ' όλα αυτά πιάνεται ο Mimer προς το παρόν. Το binding αργεί λίγο από τον Unlimited. Ίσως δεν είχε cooldown γιατί τον είδαμε λίγο. Ελάχιστα πιο πριν το χρησιμοποιεί. Ήρθε λίγο πιο αργά από ό,τι χρειαζόταν για να γίνει εκεί το snare lock. Για να δούμε τον Young Buck, ο οποίος αυτή τη φορά πάει μπροστά. Δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το Omen, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν χρειάζεται, καθώς το damage είναι τόσο πολύ, το damage output των Copenhagen Ghouls, που οι Super Hot Crew λιώνουν αμέσως. Και βλέπουμε ένα move στο Draco, ο οποίος βγήκε μόλις τώρα. Νομίζω θα τον πάρουν χωρίς κανένα πρόβλημα οι Λίκοι. Δεν θα προσπαθήσουν καν οι Super Hot Crew, δεν είχαν καν positions για να κάνουν ένα contest εκεί πέρα. Ο Gragas εντωμεταξύ θα πάρει τον μπλε του. Ακριβώς, τρεις δράκους για τους Copenhagen Ghouls, τρεις από τους τέσσερις. Μπροστά και στα tower, 4 εναντίον 3 σπασμένα tower και φυσικά διπλό avantage στα kill. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έχουμε και το farm από την άλλη. Ισχύει και βλέπουμε ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή από τους λύκους. Δεν βρίσκω τρόπο να το χάσουν αυτή τη στιγμή το πλεονέκτημα που έχουν. Βέβαια, πάντα υπάρχει. Πάντα όπως ένας μπάρον, ας πούμε. Ένα θρό στον μπάρον, το οποίο το συνηθίζουν πάρα πολύ συχνά οι Copenhagen στα. Τουλάχιστον η αλήθεια είναι βέβαια ότι μετά από ένα δυνατό losing streak που έκαναν με τέτοια. Ναι, κάπου σοβαρεύτηκαν νομίζω ναι. Και εγώ σε αυτό το τομέα. Το σταμάτησαν. Πάντως οι Λύκοι είναι από τις ομάδες που μας έχουν δείξει πολλούς χαρακτήρες μέχρι στιγμής μες στο LCS. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δουλεύουν πολύ καλά σαν team και κάποιοι από τους παίχτες τους είναι πραγματικά τρομεροί παίχτες. Πραγματικά. Και ελπίζουμε να τους βλέπουμε ακόμα πιο δυνατούς σε κάθε game που περνάει. Mm-hmm. Εντάξει, είναι και φυσιολογικό να είχε μια μικρή καμπή. Η πορεία τους είναι και πρωτάρα ομάδα εισαγωγικά. Καινούργιοι παίχτες, καινούργιο ρόστερ. Δεν μπορούν να περιμένεις κάτι περισσότερο. Έχουν κάνει ήδη αρκετά καλή προσπάθεια μέχρι τώρα στο LCS. Φυσικά, άλλες ομάδες στο περσινό LCS, το οποίο ήταν έτσι λίγο πιο. Όχι ανοργάνωτες, λίγο πιο φρέσκες, χωρίς τόσο πολύ εμπειρία, καταστρεφόντουσαν μέσα στο LCS. Εδώ οι Copenhagen Ghouls όχι απλά έχουν πάει καλά, έχουν πάει πολύ καλά. Έχουν δείξει χαρακτήρα, έχουν σταθεί σε όλα τους τα παιχνίδια πολύ σωστά. Και ελπίζουμε να τους δούμε σε πολύ καλύτερη θέση. Έτσι, και φυσικά αρκετές από τις νίκες του, από τις ήττες του, συγγνώμη, ήταν. Νίκες μέχρι κάποιο λεπτό του παιχνιδιού. Ήτανε νίκες που χαθήκανε λόγω εμπειρίας, λόγω άγχους, λόγω πολλών πραγμάτων. Ακριβώς. Λοιπόν, τώρα οι Super Hot Crew έχουν βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση. Έχουμε φτάσει τα 10.000 gold διαφορά και πια μιλάμε για τεράστια διαφορά στο gold. Είναι ακόμα και νωρίς. Πιάνεται ο counter, αλλά είναι bait εκεί. Όχι, δεν ήταν bait. Έπεσε το shield κατευθείαν από τον Unlimited. Έπεσε το shield και το ulti ταυτόχρονα. Ίσως εκεί πέρα φοβήθηκε λίγο παραπάνω, δεν εμπιστεύτηκε τον Unlimited ότι θα είναι αρκετά γρήγορος. Ή μπορεί και να μην, να μην τον είχε δει ότι είναι αρκετά κοντά για να του δώσει αυτό το shield. Πάντως η αλήθεια είναι ότι το Wild Growth χρησιμοποιήθηκε και ίσως να πρέπει να περιμένουν λίγο το cooldown οι Copenhagen για να μην ρισκάρουν καθόλου σε αυτό το παιχνίδι. Πάντως ο Young Buck έχει κλείσει λίγο τους Super Hot Crew εδώ και μπορεί με το player να κάνει ζημιά. Ο Amazing μπαίνει από το πλάι. Ξεκινάνε. Και φυσικά απομονώνεται ο Μίξα, ο οποίος δεν νομίζω ότι έχει κάποιο ιδιαίτερο τρόπο για να γλιτώσει. Τα ρίχνουν όλα και πέφτει με τη μία. Οι Super Hot δεν μπορούν τώρα χωρίς έναν παίχτη να κάνουν αυτό το 4v5. Και για να δούμε, και θα βουτήξει ο Mimer. Συμβάνε εδώ πέρα, ο Mimer μπήκε. Έψαξε λίγο. Forgiven εκεί. Μπήκε λίγο στα τυφλά, έψαξε το Forgiven. Δεν τα κατάφερε βέβαια. Και τώρα βλέπουμε τους λύκους οι οποίοι ξεκινήσανε τον Baron. Δεν έχουν κάποιο vision αυτή τη στιγμή στον Για να δούμε τον Impaler και για, αν θα βουτήξει μέσα για να κάνει κάποιο στυλ εκεί. Πάντως του έχουν ρίξει πάρα πολύ damage, βουτάει απ' έξω ο Unlimited για να μην τον αφήσουν να το κάνει. Πολύ εξυπνό, πολύ σωστό. Δεν θέλανε να ρισκάρουν κάποιο flash smite εκεί. Το οποίο τα chances είναι πάντα 50-50 σε κάποιες τέτοιες κινήσεις. Και βλέπουμε έναν επιτυχημένο Baron και ένα kill για τους λύκους. Η διαφορά ανεβαίνει ακόμα περισσότερο, βρισκόμαστε πλέον στα 12.000. Ισχύει, και βλέπουμε ισχύει. Και έναν Γιάμπακ ο οποίος να έχει ολοκληρώσει και το όμεν του, να έχει αρχίσει να γίνεται και αυτός ένα τέρας. Απ' την άλλη και ο Λί αυτή τη στιγμή με τον Amazing θα ετοιμάσει και αυτός το όμεν. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα με τον Baron Buff, γιατί αν ήταν τόσο επιθετικός ο Amazing πριν τώρα θα πρέπει πραγματικά. Τώρα θα το δούμε να μπαίνει μέσα σε 4 άτομα μόνος. Ευθεία, χωρίς Q, χωρίς τίποτα, λέει, θα κάνει dance. Το μόνο που απομένει από τη Super Hot Crew λένε είναι να κάνουν surrender.
Πάντως, μέχρι στιγμής στο LCS η αλήθεια είναι ότι τα teams το παλεύουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Και αυτό πρέπει να γίνεται, γιατί ποτέ δεν ξέρεις είτε ένα overextend από τους αντιπάλους, είτε οτιδήποτε ένα καλό play από αυτούς που χάνουν μπορεί να γυρίσουν το παιχνίδι. Να δούμε, λοιπόν. Το Q που πιάνει πάνω στον Gragas δεν θα μπει τελικά amazing. Θα πάρουν απλά το δεύτερο tower στο bottom lane των Super Hot Crew. Ίσως θα ήταν και κακή επιλογή για τους Super Hot να μείνουν στο tier 2 tower, καθώς είναι ένα πολύ καλό σημείο για dive. Είναι πολύ καλό σημείο για dive και είναι πολύ καλό σημείο για να πάρουν το fight οι Leaky και μετά να το πάνε όλο ευθεία και να πάρουν μέχρι και ένα inhibitor. Εφόσον είμαστε πλέον στο 31 και τα timers μέχρι να βγουν ξανά αυτοί που πεθαίνουν είναι αρκετά μεγάλα. Σε 1,5 λεπτό ο Δράκος θα σπονάρει για μία ακόμα φορά σε αυτό το παιχνίδι και οι Copenhagen Wolves λογικά δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να μαζέψουν λίγο παραπάνω γκολ. Όχι ότι έχει ιδιαίτερη σημασία πλέον, αλλά καλό είναι να προσέχουν και όσο περνάει το game να βγαίνουν όλο και πιο μπροστά, ακόμα και αν ξεπεράσουμε και τις 15.000 γκολ που κοντεύουμε. Η διαφορά είναι τεράστια, δηλαδή κοιτάξτε λίγο τα inventory των δύο ομάδων και θα καταλάβουμε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα για τη Super Hot Crew. Αν και δεν είναι τόσο εμφανές στο top lane, για να δούμε το jungle, να δούμε το mid, το bottom lane. Ναι, είναι όλοι αρκετές χιλιάδες μπροστά και στα items. Έτσι, ο Unlimited έχει και το Mikaels, έχει και το Amulet of Ascension, κάτι ταχύτητα, έχει φυσικά και ένα needlessly, αχρίαστα, μεγάλο ραβδί. Για να μπορέσει και αυτός να βγάλει λίγο damage, να ευχαριστηθεί περισσότερο. Ακριβώς, για να δούμε τώρα που θα πλαγιοκοπήσει ουσιαστικά με αυτό το Dark Binding. Δεν θα οριακά πιάσει το Binding οριακά, όντως εκεί πέρα, την Evelyn. Πάντως, και θα δούμε βέβαια να γίνει το Siege από τους Λύκους. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα. Κάθε λόγο να το κάνουν. Να καθαρίσουν και το τελευταίο tier 2 tar που έχει απομείνει στην Super Hot. 5 παίχτες Super Hot είναι από πίσω τον πύργο, το calling έρχεται τώρα. Χωρίς ιδιαίτερο λόγο, δεν μπορεί να κάνει κάτι με αυτό το calling ο Mr. Alice. Mr. Alice που πραγματικά δεν ευχαριστήθηκε καθόλου παιχνίδι. Δεν τον έχουμε αναφέρει ούτε μία φορά στο game γιατί δεν έχει μπορέσει να παίξει. Δεν είχε και την ευκαιρία να κάνει κάτι, να μπορέσει να κάνει κάτι. Ήταν τόσο καταιγιστικός ο Amazing σε όλα τα υπόλοιπα lanes που απλά το. Και τα δύο AD στην ουσία μείνανε στο να φαρμάρουν και να πουσάρουν τα lane τους, τίποτα παραπάνω. Έτσι φυσικά ο Forgiven έχει την επιλογή του Super Mega Death Rocket, κάτι που τον κάνει χρήσιμο ακόμα και από μακριά και κάτι που του έχει δώσει κάποια kills. Έχει χρησιμοποιήσει πολύ έξυπνα το ultimate, το έχει μαζέψει kills με αυτό και είναι μπροστά, είναι πολύ μπροστά. Όλοι πάρα πολύ μπροστά αυτή τη στιγμή και βλέπουμε τους Λύκους οι οποίοι συνεχίζουν και στο τρίτο tower, το inhibitor tower, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, είναι δυνατοί. Ναι, σιγά σιγά με το πολύ μακρύ range που έχει το Ρου και το Βόλο της Jinx θα πέσει και αυτός ο πύργος με συνοπτικές διαδικασίες. Θα δούμε ίσως κάποια τρέλα από τη Super Hot, κάποια τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια για να βγάλει κάποιο καλό fight απέναντι στους Copenhagen Wolves. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορούν να κάνουν και πολλά για να αλλάξουν το fight. Να το σώσουν. Έχουν initiation. Βουτάκι με το flash όλα μέσα, αλλά θα πέσει κατευθείαν αμέσως. Και ο Mimer βέβαια δεν αντέχει καθόλου μουψινο επόμενο σιό Impaler. Φυσικά όλοι οι Super Hot Crew λιώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα από το βαρύ DPS της ομάδας των Copenhagen Wolves, οι οποίοι καταστρέφουν το πάνω lane. Και όχι μόνο αυτό, βουτάν κατευθείαν για τα δύο Nexus turrets και θα δούμε φινάλε. Και νομίζω ότι το GG, αν δεν γίνει κάτι τρομερό. Έτσι, τεπέφθηκε το τελευταίο λοιπόν Nexus Tower και φυσικά... Και εδώ πέρα έχουμε τη νίκη για τους Λύκους, επιτέλους επιστροφή στις νίκες για τους Λύκους. Τα κατάφεραν επιτέλους απέναντι στο Super Hot Crew. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να δούμε τους πανηγυρισμούς ομάς και είναι λίγο... Το έχουν πανηγυρίσει μάλλον από πολύ νωρίς αυτό το game, γιατί δεν τους βλέπουμε ιδιαίτερα στην ένταση.